Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας στην έκτακτη εκπομπή πολιτικής επικαιρότητας. Απόψε έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την υποψήφια πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλώς ορίσατε στην Crete TV. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να υποθέσω ότι η επιλογή μιας περιοδίας στην Κρήτη πολύ κοντά στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι η περιοχή, και ειδικά το Ηράκλειο και το Λασίθι, που το ΠΑΣΟΚ και στις τελευταίες εκλογές είχε μια συγκεκριμένη ανωδική δυναμική. Φυσικά. Και έτσι κι αλλιώς οι περιοχές, η νομή αυτή ήταν πάντοτε τα προπύργια, τα μεγάλα προπύργια του ΠΑΣΟΚ και είχαν και πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτές τις εκλογές. Αλλά όλη η Κρήτη έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους τους υποψήφιους. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι και νύφη Χανιώτισσα, οπότε έχω λίγο ένα ποδαράκι στην Κρήτη. Άρα γνωρίζετε πρόσωπα, καταστάσεις και βεβαίως την λογική που επικρατεί και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Είστε ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ με τη δική του ιστορία και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, είναι. Γνωρίζω πολύ καλά, γιατί με την Κρήτη έχω συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα. Και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας, στο Νέο ΜΕΧ και με τα βιομηχανικά πάρκα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ ως επίτροπος με ζητήματα που έχουν προκύψει εργασιακά, με τους ξενοδόχους υπαλλήλους. Ως Υπουργός Παιδείας έχω δουλέψει με τα πανεπιστήμια, με το ΙΤΕ, δηλαδή με πολλούς και για διαφόρους λόγους και βέβαια πάντοτε κομματικά. Εγώ, ξέρετε, ήμουν και από την νεολαία ΠΑΣΟΚ μέχρι πολιτικό γραφείο. Έχω περάσει από όλες τις θέσεις. Κομματικά πάντα η Κρήτη ήταν ένα κομβικό στοιχείο για το ΠΑΣΟΚ, ήταν μια καρδιά για το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Διαμαντοπούλου, προηγήθηκε μια περίοδος πολιτικής αποστασιοποίησης και χρησιμοποιώ τον όρο αποστασιοποίηση γιατί δεν διεκδικήσατε ψήφο, δεν κατεβήκατε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Φαντάζομαι ένα πολιτικό, μια γυναίκα που έχει τη δική της πολιτική πορεία, παρακολουθούσε και τις εξελίξεις και είχε και άποψη. Γιατί τώρα δηλώνεται παρούσα σε αυτήν την κρίσιμη καμπή για το ΠΑΣΟΚ? Πρώτον να πω ότι είχα μια κομματική αποστασιοποίηση, δηλαδή μετά την περίοδο της κυβέρνησης της φωτιάς που λέω, δηλαδή τότε που μας βάζανε βόμβες και βάζανε κρεμάλες στις πλατείες, θα θυμόμαστε αυτά, θεώρησα ότι ήταν ουσιαστικό και σημαντικό να υπάρξουν πρόσωπα σε εκείνη τη φάση διαφορετικά από αυτά που ήταν στην κυβέρνηση. Δεν είχα ποτέ αποστασιοποίηση πολιτική. Ήμουνα από το 2013. Είμαι στο Συμβούλιο της Σοσιαλδημοκρατίας στις Βρυξέλλες, που και αναλύει και παρουσιάζει τα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα είμαι στο Συμβούλιο. Δηλαδή, ήμουνα σταθερά. Και βέβαια, με το ΠΑΣΟΚ συμμετείχα στα συνέδρια, στις εκλογές. Είχα σταθερή σχέση, αλλά ήθελα και θεωρούσα αναγκαίο εκείνη την περίοδο να υπάρξει μια άλλη, να υπάρξουν άλλοι άνθρωποι. Και δεν λέω πάντα μια άλλη γενιά, λέω άνθρωποι που δεν είχαν το φορτίο εκείνης της δύσκολης εποχής. Θέλω να σας πω ότι θα έλεγα και σε όλους τους νεότερους ότι το να είσαι στην πολιτική δεν σημαίνει ότι γεννιέσαι και πεθαίνεις μες στο κόμμα. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει σημασία και η ηλικία που τα κάνεις. Εγώ σε αυτή την περίοδο, αυτά τα 10 χρόνια, έκανα έναν οργανισμό που δούλευα πάνω στις πολιτικές που αφορούν τον 21ο αιώνα. Δηλαδή, αγροτικό ζήτημα, δικαιοσύνη. Τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε τελείως την πραγματικότητα. Ήμουνα και είμαι στο συμβούλιο του μεγαλύτερου οργανισμού στο Johannesburg στην Αφρική, που ασχολούμαστε με τις μελέτες και έργα για τις πιο φτωχές χώρες της Αφρικής. Μάλιστα. Και αυτό αφορά την Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Είναι πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι στην Αφρική υπάρχει μια δημογραφική έκρηξη. Ας πούμε, η Νιγηρία έχει σήμερα 240 εκατομμύρια και το 2045 θα έχει 400. Σε αυτές τις χώρες οι νέοι άνθρωποι είναι το 70% είναι κάτω από 30 χρονών. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχουν δουλειές. Ερημοποιείται η γη λόγω περιβαλλοντικών προβλημάτων. Υπάρχουν εμφύλοι πόλεμοι. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επομένως, έχοντας δουλέψει εκεί πολύ, ξέρω ότι η Ευρώπη και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και τα κόμματα της Ελλάδας πρέπει να παλέψουν πολύ για να γίνουν επενδύσεις στην Αφρική. Μόνο έτσι θα σταματήσουμε τα ρεύματα προς την Ευρώπη.
Επομένως, όλη αυτή η εμπειρία δίδαξα στη Σιγκαπούρη, δίδαξα στο Χάρβαρντ, στην Αφρική έζησα μέσα στις κοινότητες, δηλαδή έχω κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα, διατηρώντας πάντοτε τη σχέση μου με τη σοσιαλδημοκρατία και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορώ να προσφέρω. Αυτό είναι ένα σημαντικό όπλο για εσάς. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή παρακολουθώ πολύ στενά τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις σας. Θέλουμε ένα Πασόκ που να έχει ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, ένα Πασόκ που ο νέος ηγέτης που θα προκύψει θα είναι και ένας υποψήφιος πρωθυπουργός. Αφισβητείτε ή δεν αναγνωρίζετε στον νυν πρόεδρο του Πασόκ αυτό το άνοιγμα του κινήματος προς την κοινωνία? Το Πασόκ είναι ένα μικρό και συγκροτημένο κόμμα, έτσι, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Νομίζω όμως ότι σε όλη την περίοδο αυτή, το Πασόκ ήταν αρκετά κλεισμένο στον εαυτό του. Ένα κόμμα που δεν ανοίχτηκε στην κοινωνία, ένα κόμμα που λειτουργήσε με τον αρχηγό του και τα συγκεκριμένα στελέχη που είχαν επιλεγεί. Και αυτή ήταν η μεγαλύτερη κριτική που έγινε και προς τον πρόεδρο του Πασόκ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τώρα όχι απλά να ανοίξουμε, χρειαζόμαστε και άλλο μοντέλο. Θέλουμε συμμετοχικότητα. Ξέρετε, γυρίζω τώρα όπως όλοι οι υποψήφοι όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Μα οι νομαρχιακές οργανώσεις του Πασόκ πρέπει να έχουν πρώτο λόγο σε ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το τι λέει το Πασόκ για την κάθε περιοχή πρέπει να το κάνουμε τοπικά. Άρα η οργάνωση πρέπει να πάρει μια τέτοια διάσταση, να συνδεθεί με την κοινωνία, με την επιστήμη, με τους φορείς, με τους νέους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό να γίνει. Θεωρείτε ότι αυτή είναι μια προσωπική ευθύνη του Νίκου Ανδρουλάκη? Είναι ο ηγέτης του κόμματος. Ναι, έχει ένα σημαντικό βαθμό. Βεβαίως ποτέ δεν υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά ένας άνθρωπος δίνει το στίγμα, δίνει την κατεύθυνση, δίνει το άνοιγμα. Εγώ θεωρώ ότι υπήρξε αυτός ο εγκλωβισμός σε μία γενιά στελεχών. Η πολιτική δεν είναι μία γενιά στελεχών. Η πολιτική εκφράζει τους πάντες. Εκφράζει τους 20-άριδες, εκφράζει τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν, εκφράζει τους 50-άριδες, τους 80-άριδες, εκφράζει αυτούς που δεν έχουν δύναμη, έτσι και λόγω. Άρα είναι, η πολιτική είναι το πιο ολιστικό πράγμα. Ούτε περιορίζεται σε μία γενιά, ούτε. Ξέρετε τι μου είχε πει κάποτε ο κύριος Πεπονής, το θυμάστε τον Αναστάση Πεπονή. Ήμουνα όταν. Έγινα επίτροπος, νομάρχης, ήμουν πάρα πολύ νέα. Επίσης, όταν εξελέγει βουλευτής, ήμουν πάρα πολύ νέα και μου είχε πει το εξής. Θα θυμάσαι, επειδή και εγώ μπήκα πολύ νέος στην πολιτική, δεν θα χρησιμοποιείς ποτέ την ηλικία ως επιχείρημα πολιτικό. Γιατί όταν σήμερα είσαι νέος, σε 5 χρόνια θα υπάρχουν 10 που θα είναι πιο νέοι από σένα. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα ούτε η γενιά ούτε η νεότητα. Πολιτικό επιχείρημα είναι πώς θα φέρουμε τους νέους στην πολιτική και πώς θα τους φέρουμε μαζικά. Και για να το κάνουμε αυτό, έχει σημασία οι γενιές που έχουν εμπειρία, έχουν ένσημα, έχουν, ξέρετε, πολλές ζωές στην πολιτική, να γίνουν αεροπλανοφόρα από τα οποία θα πετάξουν οι νέοι. Αυτό έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 60 του χρόνια έβγαλε μια σειρά νέων γενεών, νέων παιδιών, πολιτικών, οι οποίοι πόσα χρόνια παίξανε στη ζωή της χώρας. Ο Κώστας Σιμίτης στα 62 του έβγαλε μια γενιά νέων πολιτικών. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς τώρα. Να βγάλουμε νέους πολιτικούς οι οποίοι θα μπορούν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στο επόμενο. Φαντάζομαι με όπλο την πολιτική εμπειρία που διαθέτεται, κύριε Διαμαντοπούλου. Θέλω να σταθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν, επειδή είστε ένας άνθρωπος που ακούει, αφουγκράζεται την τοπική κοινωνία, τις τοπικές κοινωνίες, τους ανθρώπους, τους απλούς πολίτες, εξακολουθεί ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού να επιρρύπτει στο Πασόκ μια τεράστια ευθύνη για τα οικονομικά δεινά της χώρας τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια υπέρβαση για τη νέα ηγεσία του Πασόκ, όποια και αν είναι αυτή, εφόσον είστε εσείς, αν είστε εσείς, να αποτινάξει αυτό το κουστούμι που έχει φορέσει πλέον το Πασόκ? Ακόμα και σήμερα που η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται μετά και τις τελευταίες εθνικές εκλογές, παντοδύναμη, αλλά και τις ευρωεκλογές, με μια πολύ μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που επιρρύπτει ευθύνες στο Πασόκ. Το οποίο και το πλήρωσε και στα ποσοστά του. Ναι. Να θυμίσουμε ότι το Πασόκ, θα ξεκινήσω μάλλον από το εξής. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που είχε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
έφερε τα λαϊκά στρώματα στην επιφάνεια, έκανε πάρα πολύ μεγάλο έργο και μεταρρυθμίσεις, έκανε και λάθη. Και έκανε και δεν μπόρεσε να βελτιώσει πολύ μεγάλες παθογένειες, όπως το πελατειακό σύστημα, όπως τον παρασιτισμό, έτσι. Εκεί έχουμε ευθύνες. Όμως, το 12 στην κρίση, το 9 μέχρι το 12 mm-hmm. στην κρίση εκείνη, η μεγαλύτερη ευθύνη ήταν στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία είχε τελείως εκτροχιάσει τα οικονομικά της χώρας. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κόμμα της Βουλής εκείνη την εποχή και ως κυβέρνηση μετά δεν μίλησε ποτέ mm-hmm. για την κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν επέριψε ποτέ ευθύνες στην κυβέρνηση Καραμαλή. Γι' αυτό και λέγανε για τη σχέση Τσίπρα-Καραμαλή. Εκείνη την εποχή όλοι, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πάντες έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπεύθυνο για αυτά που έζησε, για αυτά που ζούσαμε εκείνη την περίοδο. Θεωρώ ότι οφείλουμε να αποκαταστήσουμε με ειλικρίνεια την ιστορία μας. Δεν γίνεται να μιλάμε για τις ηρωικές εποχές Παπανδρέου, για την εξουσιαστική εποχή Σιμίτη και να μην μιλάμε για την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου και του Βαγγέλη Βενιζέλου, οι οποίοι έσωσαν, έβαλαν πλάτη και έσωσαν την Ελλάδα στην πιο δύσκολη στιγμή από τη χρεοκοπία και από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο αυτοί, οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη που τους ακολουθήσαμε και στηρίξαμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι έγινε τότε. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος ή μια μερίδα του κόσμου, κυρία Διαμαντοπούλου? Ξέρετε, όταν όλοι σε κατηγορούν και εσύ δεν υπερασπίζεις τον εαυτό σου και δεν εξηγείς τι έγινε, ακόμα και σήμερα, φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα. Εγώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να εξηγήσουμε πολύ καλά. Δηλαδή, να πούμε πόσο σημαντικά πράγματα έγιναν ώστε η χώρα να σταθεί στα πόδια της και μετά να μπορέσει να ξανα. Μιας και αναφέρεστε στην κυβερνητική πολιτική, μιλώντας τηλεοπτικά με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν από κάποιους μήνες, πριν ακόμα προκύψουν αυτές οι εσωκομματικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι πρέπει η αντιπολιτευτική γραμμή να είναι συγκεκριμένη και πολύ σκληρή, με δεδομένο ότι έχουμε μια κυβέρνηση πριν τις ευρωεκλογές που ήταν πανίσχυρη. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι και μετά τις ευρωεκλογές εξακολουθεί να είναι πανίσχυρη, όταν δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που να μπορεί να απειλήσει, το απειλήσει σε εισαγωγικά, πολιτικά την κυβερνητική πολιτική. Γιατί στις ευρωεκλογές πάνω από 12 μονάδες ήταν η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο. Άρα, θεωρείτε ότι αυτές οι εσωκομματικές διεργασίες πηγαίνουν πίσω την αντιπολιτευτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαμογελούν, ας τους αφήσουμε να τα βρουν και εμείς συνεχίζουμε? Κοιτάξτε, η αντιπολιτευτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν έφερε αποτελέσματα στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, παραμείναμε σταθεροί, πήραμε μία μονάδα. Ναι, θέλω να πω ότι δεν μας. Τώρα δεν είναι το πρόβλημά μας ότι είχαμε μια σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή, η οποία είχε αποτελέσματα και τώρα οι εσωκομματικές εκλογές την πάνε πίσω. Οπωσδήποτε, οι εσωκομματικές εκλογές είναι μια εσωστρέφεια. Αλλά είναι 2,5 μήνες αυτό. Θα γίνει, θα ολοκληρωθεί και μετά μπαίνουμε και κάνουμε αντιπολίτευση τέτοια που να απαντάει σε αυτό που λέτε. Γιατί η κυβέρνηση είναι πανίσχυρη γιατί δεν άλλαξε η σύνθεση στη Βουλή. Αλλά στην κοινωνία δεν είναι καθόλου. Στην κοινωνία, και τώρα όσο το ζω περισσότερο, τόσο το κατανοώ, στην κοινωνία υπάρχει το δεν πάει άλλο. Στους αγρότες, στους μικρομεσαίους, στους ανθρώπους που παίρνουν 600 ευρώ, στα παιδιά που δεν μπορούν να βρουν σπίτι να μείνουν. Δηλαδή, υπάρχει μια λαϊκή και κοινωνική αντιπολίτευση και δεν βρίσκει κομματική εκπροσώπηση. Μήπως κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξάντλησαν και την αυστηρότητά του στο πρόσωπο του νυν Προέδρου? Δηλαδή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα μπορούσε να δοθεί ένα χρονικό διάστημα, ένα συγκεκριμένο περιθώριο για να αναπτυχθεί η αντιπολιτευτική γραμμή. Ξαφνικά μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια που όλοι την αντιλαμβανόμαστε. Παράλληλα όμως έχουμε και μια εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό την Άννα Διαμαντοπούλου την προβληματίζει? Δηλαδή, όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε εσωτερικές διεργασίες, θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα στο ΠΑΣΟΚ? Είστε δύο συγγενικοί πολιτικοί χώροι. Και σας έχω ακούσει πολλές φορές να κάνετε και άνοιγμα προς τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Εμείς ως κόμμα αυτή τη στιγμή, η εσωστρέφειά μας θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Είναι μια σωκοματική διαδικασία, γίνεται με όρους, γίνεται με κανόνες, γίνεται με σεβασμό. Φυσικά θα πούμε ο καθένας τις θέσεις μας, θα πούμε γιατί εμένα και όχι τον άλλον. Έτσι είναι μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό επιτάσσει και η δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία και θα κρίνει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα ξεμάλιασμα. Δηλαδή είναι όλοι εναντίον όλων. Δεν βλέπουμε καμιά πολιτική διαδικασία εκεί. Επειδή άρα δεν είναι συγκρίσιμες. Λέτε πολύ συχνά την λέξη ενότητα και το κατανοώ απόλυτα. Θεωρείτε, εσείς θα μιλήσετε βέβαια από τη δική σας την πλευρά, ότι οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ θα βγει ενωμένο από αυτήν την διαδικασία? Ναι. Το θεωρώ σίγουρο. Πρώτον, γιατί όλη η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτισμένη. Και όσο προχωράνε οι μέρες, θα γίνεται όλο και πιο πολιτική, με την έννοια ότι θα φανούν οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Ελπίζω, έτσι, θεωρώ σχεδόν σίγουρο, αλλά στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ, ότι μέχρι και την τελευταία εβδομάδα θα υπάρξει αυτό το κλίμα. Και θα έλεγα προς τους συμπολίτες μας εδώ και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ και τα μέλη στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, εάν προχωρήσουμε προς τις εκλογές και ο καθένας υποστηρίζει με πάθος, με επιχειρήματα τον υποψήφιο ή την υποψήφια που θέλει και δεν κατηγορεί τους άλλους, τότε θα πάμε πολύ καλά. Δηλαδή θα πάμε πολύ πιο εύκολα στην ενότητα της επόμενης μέρας, η οποία δεν πρέπει να είναι μόνο στην κορυφή, πρέπει να είναι και στη βάση. Εάν λοιπόν στη βάση αρχίσουν και συγκρούνται οι πολίτες, μετά θα είναι πιο δύσκολα. Θα σας κάνω λίγο μια πονηρή ερώτηση. Είμαι έτοιμη, όλα αυτιά, όλα αυτιά. Αν υποθέσουμε ότι έχουν γίνει οι εσωκομματικές εκλογές και προκύψει το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή προκύψει οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ, δώσουν τη δυνατότητα στον Νίκο Ανδρουλάκη να συνεχίσει την ηγετική του πορεία στο κόμμα, τι μπορεί να αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Βέβαια, ο ίδιος φαντάζομαι έχει πάρει τα μηνύματα και έχει κατανοήσει και τα λάθη του, γιατί έχει κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά και έχει κάνει και λάθη. Νομίζω ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει να αλλάξει. Αλλά ξέρετε, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα αυτής της εκλογής είναι να αλλάξει κάτι προς την κυβερνησιμότητα. Δηλαδή το πρόσωπο που θα προκύψει να μπορεί να είναι ο Βριανός Πρωθυπουργός. Που αυτό δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής από τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν παρουσιάστηκε σε καμία από τις δημοσκοπήσεις 3 χρόνια τώρα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Ως φυσιογνωμία, με πολιτική ταυτότητα, με έργο, έτσι, με εμπειρία, με γκέλ. Δηλαδή όλα αυτά που θα μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι κάποιος αντιπαρατίθεται, συγκρίνεται, νικάει. Νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Και η επόμενη μέρα, εάν πάμε ακριβώς τα ίδια, θα υπάρξει κάποια αλλαγή, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτή η εκτείναξη που θέλουμε. Μάλιστα. Αυτή η εκτείναξη που λέτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και ένας από τους λόγους που το ΠΑΣΟΚ οδηγείται σε εσωκομματικές κάλπες, μιας και δεν ικανοποίησε κανέναν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που υποτίθεται είναι και οι εκλογές της χαλαρής ψήφου, τουλάχιστον έτσι το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι είναι αυτό που πιστεύετε έχει τέξει ως νούμερο ένα λόγος στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχει πείσει ακόμα το κόσμο, δεν έχει φανεί αυτή η ηγετική του προσβασιμότητα στην τοπική κοινωνία? Τι είναι αυτό που πρέπει άμεσα να αλλάξει ή έπρεπε να έχει αλλάξει χθες? Εγώ θα σας πω τι πρέπει να γίνει και τι είναι αυτό που λέω εγώ. Και είναι και ο λόγος που αποφάσισα να κατέβω. Ξέρετε ότι κατέβηκα 10 μέρες αργότερα, αφού είχαν γίνει όλες αυτές οι εσωτερικές και φασαρίες και αποφάσεις. Θεωρώ ότι χρειάζονται 3 πράγματα. Χρειάζεται προγραμματική κατεύθυνση, που το ΠΑΣΟΚ να πει άλλα πράγματα από τα συνηθισμένα. Το πρόβλημά μας στην παιδεία δεν είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια ούτε καμιά επανάσταση είναι, έτσι όπως την έκανε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα σημείο φοβερό σύγκρουσης. Γιατί ουσιαστικά υπάρχουν 33 κολέγια, έτσι, τα οποία δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρόβλημά μας στην παιδεία είναι ότι χρειάζεται θεμελιώδη μεταρρύθμιση. Προσέξτε, τα προγράμματα που έκανα εγώ το 2011 ως υπουργός και τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα, δεν ισχύουν πια. Ο κόσμος κινείται με φοβερή ταχύτητα. Εγώ λέω στην παιδεία πρέπει να βάλουμε τίτλο
Αριστοτέλης και τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να μπορούμε να μιλούμε από τα παιδιά από τη στιγμή που μπαίνουν στο δημοτικό μέχρι τη μέρα που βγαίνουν από το μεταπτυχιακό, να μπορούν να έχουν ψηφιακές δεξιότητες και ανθρωπιστικές σπουδές, δηλαδή να βγάλουμε πολίτες οι οποίοι θα ελέγχουν τις μηχανές. Αυτό σημαίνει τρομερή αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν προγραμματικές κατευθύνσεις διαφορετικές. Δεύτερον, ένα κόμμα το οποίο, όπως είπαμε, να είναι συμμετοχικό και ανοιχτό πρώτον, και δεύτερον να έχει μια απόλυτη στρατηγική αυτονομία, πολιτική και στρατηγική αυτονομία. Ούτε συμπράξεις, ούτε συνιστώσεις, ούτε συνασπισμοί στις εκλογές. Ένα κόμμα που πάει καθαρά, πάει με τη σοσιαλδημοκρατική του ταυτότητα, ανοίγει και καλεί και αυτούς που πήγαν αριστερά και απογοητεύτηκαν και από αυτούς που πήγαν στη δεξιά, τους κεντρώους και απογοητεύτηκαν, αλλά έχει τη δική του πορεία. Δεν είναι δεκανίκη ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της δεξιάς. Το δικό μου το όραμα είναι ένα ΠΑΣΟΚ που προχωράει, μεγαλώνει, δυναμώνει και γίνεται κυβερνών. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στην έκτακτη πολιτική επικαιρότητα στην Κρήτη TV. Μαζί μας απόψε εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV η υποψήφια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω να σας πάω λίγο. Όλους μας πήρατε πάντως, όλους τους υποψήφιους. Όλους, ναι, πράγματι. Θέλω λίγο να πάμε στο αριθμητικό στοίχημα αυτών των εσωκομματικών εκλογών. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 280.000 οι φίλοι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στην αντίστοιχη διαδικασία πριν από κάποια χρόνια. Έχετε θέσει ένα στοίχημα, ένα αριθμητικό όριο των 400.000. Αυτό είναι εφικτό? Θεωρώ ότι είναι εφικτό. Θεωρώ ότι είναι εφικτό και από τις δημοσκοπήσεις, όπου στην ερώτηση θα ψηφίσετε στις εσωκομματικές εκλογές, είναι τρομερά τα νούμερα, δεν πιστεύω ότι θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δείχνει μία τάση και ένα ενδιαφέρον να συμμετέχει η κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι το 400.000, εφόσον θα μπορούσαμε να είναι εφικτό, θα άλλαζε τελείως το πολιτικό σύστημα την άλλη μέρα. Δηλαδή θα έδειχνε μια δυναμική που θα άλλαζε το ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει τη δυναμική της επόμενης ημέρας. Ακριβώς. Ένα πολύ σημαντικό δεδομένο είναι ότι αυτές οι εκλογές χωρίζονται στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο. Δηλαδή θα περάσουν δύο μονομάχοι στο δεύτερο γύρο. Δημοσκοπικά, παρόλο που είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που δεν αρέσκομαι στο να στηρίζω μια πολιτική συζήτηση πάνω στις δημοσκοπήσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς οι δημοσκοπήσεις μας έχουν και λίγο απογοητεύσει όσον αφορά τα αποτελέσματά τους, κυρίως στο κομμάτι των εθνικών εκλογών. Έχετε λοιπόν αυτή την ανωδική πορεία. Στο ενδεχόμενο που στο δεύτερο γύρο δεν είστε μία εκ των δύο μονομάχων. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας συνυποψήφιός σας που νιώθετε ότι πολιτικά οι απόψεις σας είναι πιο κοντά? Δεν περιμένω βεβαίως να μου πείτε όνομα, δεν έχω αυτή την ουτοπική σκέψη, όμως οφείλω να σας κάνω αυτό το ερώτημα. Θέλω λίγο να τοποθετηθείτε για τους συνυποψηφίους σας. Κοιτάξτε, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για τους συνυποψηφίους, γιατί είμαστε σε μια ανταγωνιστική διαδικασία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά φαίνονται οι διαφοροποιήσεις και όπως επιμένω πάντοτε, δεν γίνεται να κρινόμαστε από το τι λέμε τώρα σε αυτούς τους δύο μήνες. Έχουμε πίσω μας μια πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή, πας για αρχηγός κόμματος και δεν ξέρει ο πολίτης τι πιστεύεις, τι έχεις κάνει στη ζωή σου, σε βλέπει πρώτη φορά. Είδαμε τι έγινε με τον Κασελάκη. Σίγουρα όμως όλοι οι υποψήφοι στο μυαλό σας έχετε και αυτόν που πολιτικά είμαστε λίγο πιο κοντά, οι απόψεις μας δεν είναι εντελώς διαφοροποιημένες. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν και διαφοροποιημένες τραγικά απόψεις στο ΠΑΣΟΚ, όταν όλοι διεκδικείται την ηγεσία του ίδιου κόμματος. Και έχουμε τις βασικές αρχές της σοσιαλδημοκρατίας. Εγώ γι' αυτό σας μίλησα, ότι έχουμε διαφορά ως προς την πολιτική ταυτότητα, τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Τι έχει να προσφέρει ο καθένας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θεωρώ ότι έχω μια πολύ μεγάλη διεθνή εμπειρία, ότι έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο κυβερνητικό έργο, δηλαδή στην αυτοδιοίκηση, στο Υπουργείο, στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που φτιάχνουν την πολιτική μου ταυτότητα και γι' αυτό θέλω να με κρίνουν ο κόσμος. Υπάρχουν συνυποψήφοι μου που δεν έχουν καθόλου έργο πολιτικό, σε τίποτα. Έτσι. Αυτοί θα κρυφθούν με άλλα κριτήρια, φαντάζομαι. Υπάρχουν συνυποψήφοι που έχω κοινά, που έχω πολύ περισσότερα κοινά. Θέλω να σταθούμε λίγο στο όραμα της Άννας Διαμαντοπούλου στην επόμενη μέρα, εφόσον αναλάβει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου, που πρέπει να γίνει άμεσα
Γιατί φαντάζομαι πρέπει να προηγηθεί και ένα χρονικό διάστημα για να ξανασταθεί το ΠΑΣΟΚ στα πόδια του. Κάθε εσωκομματική διεργασία είναι μια δημοκρατική διαδικασία, αλλά χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να φύγει εσωστρέφεια και αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτικής μας ιστορίας. Δηλαδή το έχουμε καταγράψει πολλές φορές στο παρελθόν. Το πρώτο είναι, όπως φαντάζεστε, το να καλέσω όλους τους συνοψηφίους και να συμφωνήσουμε σε μια κοινή γραμμή. Το δεύτερο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία μιας σειράς μεγάλων συναντήσεων νέων. Να ξαναστήσουμε την νεολαία ΠΑΣΟΚ στα πόδια της. Σήμερα υπάρχει, είναι ένας γραμματέας, έτσι, πολύ, πολύ εξαιρετικό παιδί, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια, αλλά νεολαία ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Εγώ έχω στο μυαλό μου ένα σχέδιο για συναντήσεις ανανομό με θεματικές ενότητες που αφορούν τους νέους, μόνον τους νέους. Κάντε αναφορά και για τις περιφερειακές οργανώσεις της ομιλίας σας. Αυτό λοιπόν είναι τα πρώτα. Mm-hmm. Άρα η βάση του κόμματος, η βάση ενός κινήματος. Η σχέση με την κοινωνία, mm-hmm. εκεί είναι οι πρώτες κινήσεις. Για να μπορέσεις να πεις ότι κάνω μια αντιπολίτευση που ακούγεται, σημαίνει ότι έχεις μικρόφωνα σε όλους τους νομούς. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο μέσα στα κομματικά γραφεία, είναι άνθρωποι που είναι της κοινωνίας, οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι προτείνουν, οι οποίοι είναι προσωπικότητες ή είναι άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν. Η πρώτη μου λοιπόν σχέση, η κίνηση είναι υποψήφιοι. Η δεύτερη είναι μια οργανωμένη πρόταση για να κατεβεί το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Επίσης θέλω να κάνω, και θα το οργανώσω πολύ, να κάνω μια πρόσκληση σε ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, για να οργανώσουμε ομάδες που θα δημιουργήσουν συνεδριακές διαδικασίες για τα νέα ζητήματα του 21ου αιώνα. Εκεί θα καλέσω ανθρώπους από παντού, δηλαδή από πανεπιστήμια, από μεγάλες εταιρείες, από ερευνητικά κέντρα, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ζήμωση. Έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μία συζήτηση για τον ενιαίο χώρο της κεντροαριστεράς. Και υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες, αλλά και οι πολιτικοί που λένε ότι τώρα ίσως είναι μια χρυσή ευκαιρία. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε εσωκομματικές εργασίες. Οραματίζεστε αυτό που λένε πάρα πολλοί πολίτες, μία συνένωση πολιτικών δυνάμεων. Ως ένας ενιαίος πολιτικός φορέας που θα μπορούσε να έχει και πιο αποτελεσματική αντιπολιτευτική γραμμή, αλλά αύριο και κυβερνητική πολιτική. Όχι. Δεν βλέπω οράματα καθόλου, και ιδίως τέτοιου είδους οράματα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως ξεκίνησε σαν ένα μικρό σοσιαλιστικό κόμμα. Έγινε ένα μεγάλο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ενσωμάτωσε ό,τι καλύτερο είχε αριστερά, ό,τι καλύτερο είχε το κέντρο. Αυτό θέλουμε και τώρα. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα αυτόνομο στρατηγικό κόμμα, που είναι ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας, της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας, έτσι όχι της δεκαετίας του 80 ή του 90. Και αυτό το κόμμα θα καλέσει, θα προσκαλέσει και θα δεχτεί ισότιμα τους ανθρώπους της αριστεράς και του κέντρου. Αν κανείς κινηθεί στην κοινωνία, ακούει μια πολύ αυστηρή κριτική για την κυβερνητική πολιτική, κυρία Διαμαντοπούλου. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές πάνω από 40% Νέα Δημοκρατία και στις τελευταίες ευρωεκλογές πρώτη, κάτω από το 30%, αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πού οφείλεται, πιστεύετε, αυτό το αποτέλεσμα? Οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση ή ότι στο πρόσωπο του πολιτικού φορέα που λέγεται ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουν την αντιπολίτευση που επιθυμούν οι πολίτες? Επειδή έχω γυρίσει στα 2/3 της Ελλάδας, θέλω να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει κοινωνική αγανάκτηση. Όχι απλά διαμαρτυρία ή δυσαρέσκεια. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που είναι εντάξει, που ζει καλά, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος που είναι με ανασφάλεια, με ανέχεια και με πάρα πολλά προβλήματα. Άλλα στις μεγάλες πόλεις, άλλα στα χωριά και στον αγροτικό τομέα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή δέχεται μία κοινωνική αντιπολίτευση, πάρα πολύ έντονη και σε όλα τα επίπεδα. Έχω δει αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα, ενώσεις κάθε είδους επαγγελματιών και επιχειρηματιών, κοινωνικές οργανώσεις για άτομα με αναπηρία. Έχω δει την ιστορία με τους τρίτεκνους. Όπου και να γυρίσεις, υπάρχει mm-hmm. μια έντονη κοινωνική αντιπολίτευση. Γιατί αυτή δεν αποτυπώνεται σε κόμματα?
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί εδώ πρέπει και να μπορέσεις να ενσωματώσεις και να εκφράσεις την κοινωνική αντίδραση, αλλά όχι απλά ακούγοντας και επαναλαμβάνοντας τι δεν πάει καλά, αλλά να πείσεις ότι εσύ μπορείς την άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις ρεαλιστικά αυτά τα προβλήματα. Πάντως, νομίζω ότι αυτό λέει. Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να πείσει την ελληνική κοινωνία και με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Μα είναι πολλά χρόνια τώρα. Πρώτα-πρώτα, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς, το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα για να επανακάμψει ως κόμμα, έτσι. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες, γιατί ήταν κατακόρυφη η μείωση των ποσοστών. Και χρειάστηκε και χρόνο και έγιναν και προσπάθειες και συγκρότησης και ανασυγκρότησης. Και τώρα η ιστορία του χτυπάει την πόρτα, έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι μια στιγμή, δηλαδή τα τελευταία χρόνια με τα προβλήματα που είχε και η Νέα Δημοκρατία και με τα προβλήματα που κυρίως που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε δεξαμενές ψηφοφόρων, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Γνωρίζω ότι δεν θα αποχαιρετήσετε την Κρήτη τώρα σε αυτήν την περιοδία, καθώς στις 25 του Σεπτεμβρίου θα βρεθείτε ξανά στο Ηράκλειο, όπου θα έχετε και την κεντρική σας προεκλογική ομιλία. Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους κριτικούς που, κακά τα ψέματα, στις τελευταίες εκλογές κατάφεραν να κάνουν την πολιτική υπέρβαση στην παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον στις δύο περιφερειακές ενότητες. Σας τρομάζει όμως ότι υπάρχουν φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν το αφισβητεί, ότι αυτό το ποσοστό στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, αλλά και η αυξητική τάση στο Ρέθινο, οφείλεται στο σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο, βεβαίως παίζει ρόλο η εντοπιότητα, αλλά όχι τόσο που να εκτινάξει τα ποσοστά. Βρισκόμαστε σε δύο νομούς, οι οποίοι ιστορικά, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές, είναι οι νομοί που το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν αλλάξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αλλάξουν προς τα κάτω τα ποσοστά, έτσι. Δεν πολιτικά ναι, δεν έχει. Αλλά μιλάμε για τις ισοκομματικές εκλογές. Μιλάμε για τις ισοκομματικές δεν χωράει αμφίβολη. Αν μιλάτε για τις ισοκομματικές... Μπορεί η Κρήτη να καθορίσει το αποτέλεσμα? Να το καθορίσει, όχι. Αλλά θα συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή η Κρήτη προφανώς έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν στις ισοκομματικές εκλογές. Μάλιστα. Θέλω λίγο να σας πάω σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Είστε μία κυρία της πολιτικής, με μία ομολογουμένως πολύ σημαντική πολιτική πορεία και έναν σεβασμό ακόμα και από τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Αυτό το θυμάμαι από την περίοδο που ήσασταν, είτε διαχειριζόσασταν χαρτοφυλάκια, είτε και σαν Ευρωπαία Επίτροπος. Τι διαφορετικό φέρνει στην πολιτική η Άννα Διαμαντοπούλου τώρα, μαζί με την πολιτική εμπειρία, που κακά τα ψέματα η πολιτική πραγματικότητα της χώρας, αλλά και ο τρόπος που σκέφτεται ο Έλληνας πολίτης είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι στο παρελθόν? Θα σας πω, κύριε Δασκαλάκη. Πιστεύω ότι αποφάσισα αυτή την προεκλογική περίοδο μετά από μια πολιτική ωριμότητα χρόνων και πολλούς κύκλους οι οποίοι άνοιξαν και έκλεισαν. Το σκεφτόσασταν μεγάλο χρονικό διάστημα την επιστροφή σας? Καθόλου. Είχα κανονίσει το καλοκαίρι μου διαφορετικά. Απλά αποφάσισα... Σας εξήγησα τους λόγους, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία και ο καθένας μας μπορεί να φέρει κόσμο στην πολιτική, μπορεί να φέρει κόσμο στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι πολύ διαφορετική η επιλογή μου για το πώς κατέβηκα σε αυτές τις εκλογές. Οι ομιλίες μου δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, ξέρετε, του γνωστού πολιτικού λόγου. Να φωνάζω, να βγάζω κραυγές, να με χειροκροτούν κάθε φορά που λέω κάτι πολύ, ξέρω, κάτι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, κάτι για το ΠΑΣΟΚ, για την ιστορία μας και μπλα 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 και άντε φωνές πάλι. Πιστεύω ότι έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται πάντοτε και η ενθάρρυνση και ένα σύνθημα. Οι ομιλίες μου έχουν τα χαρακτηριστικά του αναλύω που βρισκόμαστε, τεκμηριώνω με νούμερα και στοιχεία την αντιπολίτευσή μου και προτείνω πράγματα τα οποία εξηγώ πώς θα γίνουν. Η άποψη του κριτικού συζύγου σε αυτήν την επιλογή, κυρία Διαμαντοπούλου, ποια είναι? Ήταν πολύ ενισχυτική, όπως ήταν πάντα, γιατί, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη η ζωή του ή της συζύγου στην πολιτική. Και όταν υπάρχει άρνηση ή απομάκρυνση του ενός ή αντιρρήσεις, είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά, δηλαδή δεν το αντέχεις. Εγώ ήμουν πάντοτε τυχερή και ο άντρας μου ήταν πάντοτε πάρα πολύ υποστηρικτικός. Τώρα είναι μαζί μου εδώ, έχει έρθει στην Κρήτη.
Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Οι πολίτες της Κρήτης, σε αυτές τις επαφές που έχετε στο Ρέθυνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και το απόγευμα στο Λασίθι, τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν? Βλέπετε διαφορετικό πολιτικό προφίλ στον σημερινό φίλο ή ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ από ό,τι στο παρελθόν? Γιατί θέλω να σας πω ότι στην Κρήτη εξακολουθεί να υπάρχει ένα ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που είναι κολλημένο, το κολλημένο το βάζω εισαγωγικά, σε αυτήν την εμβληματική πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου. Όλοι είμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ και δεν είναι κολλημένος, όπως λέτε, με την έννοια ότι είναι η πιο χαρισματική προσωπικότητα του αιώνα που πέρασε και μέσα από τους πιο χαρισματικούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Απλά όταν οι αναμνήσεις γίνονται περισσότερες από τα όνειρα, το τέλος είναι κοντά. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε ένα κόμμα που έχει την τύχη να έχει βαθιές ρίζες, να έχει μεγάλους ηγέτες, να έχει πολύ σημαντική ιστορία. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύω ότι εκπροσωπούμε την παράταξη που ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και συνεχίστηκε όλα τα χρόνια με μεγάλους ή όχι τόσο μεγάλους ηγέτες. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε αυτή η παράταξη. Άρα, ναι, έχει αλλάξει αυτά που θέλουν οι πολίτες να ακούσουν, αλλά όχι η ψυχή τους, όχι το συναίσθημά τους. Και στην Κρήτη και παντού. Είναι το συναίσθημα που συνδέει τις γενιές άνω των 50 με το ΠΑΣΟΚ είναι διαφορετικό. Ξέρετε, στην Κρήτη υπάρχει και ένα διαχρονικό παράπονο από το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι πολιτικά ήταν πάντοτε το λεγόμενο πράσινο κάστρο του κόμματος, ότι πολλά από τα έργα που τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη θα πρέπει να είχαν γίνει από την δεκαετία του 80 ή του 90, που το Ηράκλειο, θέλω να σας πω, είχε δώσει κοντά στο 70%. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα που ακόμα υπάρχουν στην τοπική κοινωνία για αυτές τις ψηφοφορίες. Θεωρείτε ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης στο ΠΑΣΟΚ? Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι βρέθηκα σε 11 παρουσιάσεις μιας μακέτας από τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας αντίστοιχα. Ξέρετε πώς θα σας απαντήσω? Εγώ κατάγομαι τη Δυτική Μακεδονία. Είναι μια περιοχή στα σύνορα, είναι μια περιοχή δύσκολη, ιδιαίτερα τώρα με την κρίση των λιγνητών που υπάρχει πολύ μεγάλη και ανεργία. Εάν δείτε τους δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή μας, θα εκπλαγείτε. Ναι, τους έχω δει, γνωρίζω ποια είναι η, δηλαδή, η κατάσταση. Δηλαδή, οι συνδέσεις μεταξύ των πόλεων, με τη Θεσσαλονίκη, με την Ιγουμενίτσα, το λιμάνι, η Εγνατία. Εγώ έχω πάντοτε αυτή την απορία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τα έκανα και εκεί τα έργα. Δηλαδή, όλα τα πολύ μεγάλα έργα έγιναν εκεί. Νομίζω πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι κριτικοί, έτσι. Ναι, δηλαδή, να δούμε γιατί στην Κρήτη υπήρξε αυτή η καθυστέρηση των μεγάλων υποδομών όταν γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Και μιλάμε για ένα τόπο που φιλοξενεί το 25% των τουριστικών αφίξεων σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χώρα, έναν τόπο που συμμετέχει πάρα πολύ στο ΑΕΠ. Έναν τόπο ο οποίος υποδέχεται εκατομμύρια ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι φέρνουν εισόδημα, είναι ότι δίνουν και την εικόνα της χώρας σε όλο τον πλανήτη. Μια περιοχή που δεν έχει μόνο θάλασσα, έχει ιστορικά μνημεία άπειρης σημασίας. Γι' αυτό είναι πραγματικά κάτι, απολογούμε προσωπικά, έτσι, για το ότι δεν έχουν γίνει, αλλά είναι ένα περίεργο πράγμα γιατί γίνανε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ίσως να έχει να κάνει και με την διεκδικητικότητα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων κατά καιρούς. Ή ίσως με τις δυσκολίες που προκύπτουν στα έργα. Να το σκεφτούμε και αυτό λίγο. Δηλαδή, πόσο συμμετέχουν και οι τοπικές κοινωνίες στα έργα. Επειδή κλείνουμε σιγά-σιγά, θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Αν ένας κριτικός ή μια κριτική σας σταματήσουν στον δρόμο και σας ρωτήσουν, γιατί να στηρίξω και να ψηφίσω την Άννα Διαμαντοπούλου για επόμενη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η απάντηση που θα δώσετε? Πολύ σύντομα. Γιατί σε όλη μου τη ζωή είχα ως σημαία στο έργο μου το κοινωνικό κράτος. Αυτό από επίτροπο μέχρι υπουργό παιδείας και μέχρι τώρα με αυτό ασχολούμαι. Δηλαδή έχω πολύ βαθιά γνώση των κοινωνικών ζητημάτων. Και δεύτερον, ότι θεωρώ ότι η εμπειρία μου και η παρουσία μου σε διεθνές επίπεδο βοηθάει το κόμμα μας να μπορεί την επόμενη μέρα να πάρει την κυβέρνηση. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε εδώ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Δησκαλή. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.